ότι εμείς την αύξηση του ιού αρχίσαμε και της κυκλοφορίας του ιού αρχίσαμε να την έχουμε από τις αρχές Ιουνίου. Mm-hmm. Τότε άρχισαν να ανοιχνεύουν ξανά τον ιό στα λίμματα, όπως σας είπα. Δηλαδή, ένα μήνα περίπου πριν ανοίξει ο τουρισμός. Ο τουρισμός άνοιξε και ο τουρισμός φέρνει αναμφίβολα ανθρώπους που είναι φορείς και αυτό το γνωρίζουμε από την αρχή. Ο μόνος τρόπος για να μην εξαπλώνεται ο ιός είναι ο ιός να συναντά φράγματα και τα φράγματα είναι οι μάσκες που πρέπει να τις φορούμε όπου συστήνονται και όπου υποχρεούμαστε και πρέπει να τις φορούμε συστηματικά, σωστά και με την ψυχή μας, θα σας πω την αλήθεια. Mm-hmm. Θα πρέπει να κρατάμε τις αποστάσεις, πράγμα το οποίο το έχουμε ξεχάσει, να μην έχουμε μεγάλες συγκεντρώσεις και βέβαια την υγιεινή των χεριών, την οποία πιστεύω ότι η ελληνική κοινωνία την έχει εμπεδώσει. Σε ό,τι αφορά τους τουρίστες, θα πρέπει να βρίσκουν μια κοινωνία που να δρά με αυτόν τον τρόπο για να παραδειγματίζονται και να λειτουργούν και αυτοί. Να υπάρχει με το πλαίσιο, λέτε, και να ενταχθούν στο πλαίσιο που ήδη υπάρχει από τους Έλληνες. Ακριβώς. Και οι δε έλεγχοι που γίνονται πυγματοληπτικά, ναι, αναγκαστικά, είναι επαρκείς για να αντιμετωπίσουμε την εξάπλωση της επιδημίας, αλλά και να έχουμε και την οικονομική ανάπτυξη, διότι, ναι, η άλλη δυνατότητα θα ήταν βεβαίως να αποφασίσουμε όλοι μαζί να μετατραπούμε σε μια Αλβανία της εποχής του Χότζα, μια περίκλειστη κοινωνία που φαντάζομαι ότι είναι εκτός συζητήσεων. Κύριε Ξαδάχτυλε, επειδή λίγο νωρίτερα μιλήσατε για το Βελιγράδι, εχθές είχε 12 θανάτους και 279 νέα κρούσματα μέσα σε ένα 24ωρο. Με τις εικόνες στο Βελιγράδι, με τις εικόνες που έχουμε δει τις τελευταίες μέρες, είναι οστισμού, τα πανηγύρια, τα beach bar, τον κόσμο να έχει χαλαρώσει. Πιστεύετε ότι σε 2 εβδομάδες θα υπάρξει ραγδαία αύξηση στις αρχές Αυγούστου? Θέλω να πιστεύω ότι έχουμε τα αντανακλαστικά να συμπεριφερθούμε διαφορετικά και να το αναστρέψουμε. Μπορούμε, αλλά όταν λέμε μπορούμε, δεν πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε τώρα. Σε σχέση με τις συμπεριφορές που έχουμε κάνει, είναι δυνατόν να έχει υπάρξει τόσο συνωστισμός και να μην εμφανιστούν κρούσματα πολλά? Ναι, έχετε δίκιο. Θα έχουμε μια αύξηση των κρουσμάτων, mm-hmm, αλλά αν δεν αναστρέψουμε τη συμπεριφορά μας, η αύξηση αυτή θα είναι γεωμετρική. Να. Συνεπώς, μέχρι χθες ο καθένας από εμάς ό,τι έκανε. Όχι αριθμητική. Αλλά από σήμερα το πρωί πρέπει τη μάσκα να την έχουμε κοντά μας και να τη χρησιμοποιούμε. Πρέπει να κρατάμε τις αποστάσεις και πρέπει να αποφεύγουμε πάση θυσία τις μεγάλες συγκεντρώσεις ατόμων, όπου και αν είναι αυτές. Είτε είναι των 200 ανθρώπων στο beach bar, είτε είναι των 2.000 ανθρώπων στο πανηγύρι. Κύριε Πρίτανη, ποια είναι η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη, παρεπτόντως? Γιατί η Βόρεια Ελλάδα έχει πάρα πολλά κρούσματα, δίνει συνεχώς. Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά τα αποτελέσματά μας συνάδουν με το επιδημιολογικό προφίλ που έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι προφανώς έχουν αυξηθεί οι ασυμπτωματικοί ή οι μετρίως ασυμπτωματικοί, με αποτέλεσμα να πιάνουμε τον ιό στα λίμματα. Από εκεί και πέρα το παρακολουθείτε κι εσείς. Υπάρχει μια αυξανόμενη περίπου στα 4 έως 6 κρούσματα ανά ημέρα τα οποία νοσηλεύονται. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε τις προηγούμενες μέρες. Άρα όντως έχουμε μια αντιστοιχία των αποτελεσμάτων μας με το επιδημιολογικό προφίλ. Απλώς θα ήθελα να τονίσω τα πολύ σημαντικά που είπε ο κύριος πρόεδρος, ο κύριος Εξαδάχτυλος, ο αγαπητός κύριος πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ότι κατά τη γνώμη μου, γιατί στην Ελλάδα, ξέρετε, είμαστε και λίγο των άκρων, ή εφησυχασμός ή πανικός. Ναι. Ούτε εφησυχασμός, ούτε πανικός. Η τήρηση όλων όσων είπε ο πρόεδρος, νομίζω ότι είναι μια ικανή και αναγκαία συνθήκη, έτσι ώστε το προφίλ να παραμείνει σταθερό. Μέσω των στοιχείων που έχετε, μπορείτε να υπολογίσετε ένα ποσοστό ασυμπτωματικών ασθενών ή δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα? Όχι, από το προφίλ που έχουμε, από τις μεθόδους που έχουμε, είναι όχι. Γενικό. Ούτε μπορούμε. Εκείνο που μπορούμε να πούμε όμως είναι, και να βοηθήσουμε έτσι περαιτέρω, γιατί έχουμε ενημερώσει τις αρχές για αυτά μας τα αποτελέσματα από τις 18 Ιουνίου, για να βοηθήσουμε έτσι περαιτέρω ότι αυτή η μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί και σε μικρότερους πληθυσμούς ή κοινότητες, σε λουτροπόλεις, σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν δικό τους βιολογικό καθαρισμό. Σωστά. Όπου θα μπορούσαν ανά πάσα στιγμή, γιατί μέσα σε 24 ώρες έχουμε τα αποτελέσματα, να δεις, αν όχι το κρούσμα, τουλάχιστον να δεις την τάση ακριβώς. Την τάση. Και να ψαχτείς. Και να ψαχτείς, να ξέρεις. Έρχεται κάτι, δεν έρχεται κάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι, όπως είπε και ο αξιότιμος και αξιολογότατος συνάδελφος από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ότι όλα αυτά είναι μέσα που μπορούν να βοηθήσουν
συνολικά και υγειονομικά και οικονομικά την πατρίδα. Κύριε Θωμαίδη, σας έχουν ζητήσει από την Επιτροπή των Επιδημιολόγων στοιχεία, συνεργάζεστε με το κράτος? Συνεργαζόμαστε με τον ΕΟΔΗ. Από την αρχή της κρίσης έχουμε προγραμματική σύμβαση και έχουμε συνεργαστεί και στις αναλύσεις του ιού. Θα αναπτυχθούν στα εργαστήρια του ΚΕΔΗ οι μεθοδολογίες αυτές οι οποίες αναπτύσσονται στο ΕΚΠΑ, θα μεταφερθούν στον ΕΟΔΗ. Θα στήσουν ένα δίκτυο παρακολούθησης μόνιμο στο ΚΕΔΗ και στα ΠΕΔΗ. Είμαστε σε άμεση συνεργασία. Εμείς θα κάνουμε τα χημικά όπως κάνουμε συνεχώς και θα μεταφέρουμε όλη αυτή την πληροφορία στον ΕΟΔΗ. Έχουμε πολύ στενή συνεργασία και με την ΕΙΔΑΠ. Κύριε Ξαδάχτυλε, μία ερώτηση η οποία αντιλαμβάνεστε ότι είναι η πηγή της ανησυχίας από την αρχή αυτής της υπόθεσης. Πόσο αντέχει πάντα το σύστημα υγείας μας? Και το ερώτημα είναι με το βάρος που βλέπετε να έρχεται πριν καν έρθει το μεγάλο κύμα που όλων οι εκτιμήσεις, οι δικές σας εκτιμήσεις, κάνουν λόγο θα έρθει προς το τέλος του έτους. Το σύστημα υγείας μας αυτή τη στιγμή έχει στελεχωθεί επαρκώς? Μπορεί να λειτουργήσει? Θα απαντήσω πρώτα λέγοντας ότι το κύμα αυτό που λέτε ότι περιμένουμε μέχρι τα τέλη του χρόνου ενδεχομένως να το έχουμε σε μερικές εβδομάδες αν δεν αλλάξουμε συμπεριφορά. Αυτό λένε τα μαθηματικά μοντέλα, δεν το λέω εγώ, δηλαδή δεν είναι δική μου εκτίμηση, είναι εκτίμηση των μαθηματικών μοντέλων που έχουμε στη διάθεσή μας. Άρα θα πρέπει ίσως να προετοιμαστούμε γι' αυτό. Σε ό,τι αφορά το σύστημα είναι πιο ενισχυμένο, έχει διπλάσια έως και λίγο παραπάνω από διπλάσια κρεβάτια εντατικής διαθέσιμα αυτή τη στιγμή από ό,τι υπήρχαν τον Ιανουάριο. Θα πρέπει να σας πω όμως ότι κανένα σύστημα παγκοσμίως δεν είναι δυνατόν να αντέξει μία ανεξέλεκτη πανδημία. Ναι. Αυτό το είδαμε την Άνοιξη. Είδαμε συστήματα ναυαρχίδες πολυτελέστατα και πανάκριβα να γονατίζουν και να καταραίουν. Άρα δεν πρέπει να αναρωτιόμαστε το είδαμε χτες, πόσο πρόεδρε, γερό είναι το σύστημα. Στην πόλη σας, εκεί που έκλεισε μία μονάδα επειδή ένας αναισθησιολόγος βρέθηκε θετικός και κλείσαν όλα τα χειρουργεία. Και όχι μόνο αυτό. Θα μπορούσαμε σε μια ανεξέλεκτη εξάπλωση της πανδημίας τα κρεβάτια της εντατικής που υπάρχουν να μην επαρκέσουν. Σε αυτό αναφερόμουν κυρίως και γι' αυτό θέλω να πω ότι δεν πρέπει να αναρωτιόμαστε πόσο ισχυρό είναι το σύστημα. Πρέπει να αναρωτιόμαστε τι κάνουμε για να μην το πιέσουμε. Κύριε Ξαδάχτυλε, την Άνοιξη βάλαμε πρώτα την υγεία και μετά την οικονομία και γι' αυτό διαφοροποιηθήκαμε με τις αποφάσεις τις δικές σας των επιστημόνων και λοιμοξιολόγων από τις άλλες χώρες. Μήπως πρέπει να εισηγηθείτε κάτι τέτοιο και τώρα? Κοιτάξτε, η υγεία και η οικονομία έχω την αίσθηση ότι δεν είναι δύο ανεξάρτητα πράγματα. Δηλαδή αυτοί που βάλανε την οικονομία τους μπροστά από την υγεία δεν νομίζω ότι η οικονομία τους καλπάζει ή ότι δεν έχουν ύφεση. Οι χώρες που έχουν πληρώσει βαρύ τίμημα, αν δούμε τι κάνουν οικονομικά, θα δούμε ότι και αυτές πλήττονται και πλήττονται βαρύτατα. Εμείς για την οικονομία δεν μπορούμε να σχολιάσουμε. Μπορούμε να προσπαθούμε απλώς να κάνουμε τη λειτουργία της, που σημαίνει και κυκλοφορία του ιού αναπόφευκτα μέσω των ανθρώπων, όσο πιο ασφαλή γίνεται. Και βεβαίως οι συμβουλές μας έχουν να κάνουν με το πώς θα διατηρήσουμε ένα καλό επίπεδο δημόσιας υγείας. Το καταφέραμε την Άνοιξη, είναι πιο δύσκολο να το καταφέρουμε τώρα, αλλά έχουμε και περισσότερες γνώσεις και ως κοινωνία έχουμε και την εκπαίδευση της Άνοιξης για να την εφαρμόσουμε το καλοκαίρι. Επειδή λέτε ότι έχουμε περισσότερες γνώσεις, θέλετε λίγο να μας επικαιροποιήσετε λίγο τους τρόπους μετάδοσης? Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε μείνει και πολλοί, η αλήθεια είναι από τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν και βέβαια τους τρόπους προφύλαξης, έχουν μείνει στις παλιές, στις προηγούμενες οδηγίες. Και καταλαβαίνω ότι τα επιστημονικά δεδομένα προχωρούν, κύριε Ξαδάχτυλε. Θέλετε να μας δώσετε τα τελευταία δεδομένα που υπάρχουν σε ό,τι αφορά και τα μέτρα προφύλαξης και τον τρόπο μετάδοσης του ιού? Ο τρόπος μετάδοσης του ιού παραμένει ο ίδιος. Μεταφέρεται με τα αεροσταγονίδια που ανταλλάσσουν οι άνθρωποι μεταξύ τους όταν συνομιλούν, όταν αναπνέουν κοντά ο ένας στον άλλον, όταν φωνάζουν, όταν βήχουν, όταν φταρνίζονται. Πρακτικά δηλαδή και η απλή αναπνοή δύο ανθρώπων ο ένας κοντά στον άλλον μεταφέρει αεροσταγονίδια από τον ένα στον άλλο. Κατά συνέπεια η αντιμετώπιση είναι η χρήση της μάσκας η οποία είναι επιβεβλημένη σε κλειστούς χώρους. Αυτό άλλωστε έχει βγει σαν οδηγία από χθες.
και χωρίς ερωτηματικά και χωρίς αμφισβητήσεις, χωρίς τίποτε, πρέπει να χρησιμοποιείται μάσκα σε κλειστούς χώρους πλέον. Θα πρέπει να κρατάμε αποστάσεις, δεν πρέπει να πλησιάζουμε ανθρώπους πιο κοντά από το 1,5 μέτρο. Και αν είμαστε αναγκασμένοι να το κάνουμε, πρέπει οπωσδήποτε να φοράμε μάσκα, αλλά πρέπει να το αποφεύγουμε. Όχι δηλαδή βάζω μάσκα και συνοστίζομαι. Mm-hmm. Θα πρέπει να αποφεύγουμε τους μεγάλους συνοστισμούς για να τηρούμε σχολαστικά την υγιεινή των χεριών, έτσι ώστε τα χέρια μας να μην μεταφέρουν στο πρόσωπό μας έναν ιό από κάποια επιφάνεια. Αυτά χρειάζονται, δεν χρειάζονται γάντια, παρεμπιπτόντως να σας πω, και από τις μάσκες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται οι μάσκες που φέρουν βαλβίδα. Αυτές οι μάσκες είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον. Προστατεύουν αυτόν που τη φορά, αλλά διασπείρουν ό,τι διασπείρεται από την αναπνοή του στους γύρω του. Και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε νοσοκομεία από κάποιο τμήμα του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, όχι από όλους. Άρα, με λίγα λόγια, αυτά που βλέπαμε, τα φαινόμενα που κρατιούσαν χέρι-χέρι και χορεύανε, για φέτος θεωρούμε ότι είναι απαγορευτικά. Το διευκρινίζουμε. Κοιτάξτε, για να είμαστε όσο το δυνατόν λογικοί. Και ρεαλιστές. Αν μια οικογένεια πιαστούν χέρι-χέρι και χορέψουν, mm-hmm. αυτό δεν είναι κακό. Αν σε ένα πανηγύρι μαζευτούν 2.000 άνθρωποι που είχαν να μαζευτούν χρόνια από όλα τα σημεία της χώρας μας ή από όλη την περιοχή, να το πω έτσι, και είναι από τα μικρά παιδιά μέχρι τους παππούδες, τις γιαγιάδες, με όλους τους συγγενείς ενδιαμέσως, και βρεθούν και τρεις τουρίστες οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί φορείς οι άνθρωποι, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί μπορούμε να έχουμε διασπορά σε εκατοντάδες ανθρώπους σε μία δεδομένη εκδήλωση. Και χωρίς να μπορεί να γίνει σημαίνει χιλιάδες άνθρωποι φορείς. Χιλιάδες άνθρωποι. Ευχαριστώ θερμά, ειλικρινά, κύριε Ξαδάκτηλε. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Θωμαίδη. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπαϊάννη, κύριε Πρίτανη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που σας είχαμε εδώ στο μεγάλο κανάλι. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε διαφημίσεις. Θα μείνουμε σε περιβάλλον κορονοϊού. Έχουμε αρκετά θέματα ακόμα να σας δείξουμε και αρκετές παραμέτρους. Θα πάμε και στο θέμα των εμβολίων και των φαρμάκων ενδεχομένως. Χωρίς εμβόλιο δεν πρόκειται να ξεμπερδέψουμε ξεκάθαρο αυτό από όλη αυτή την ταλαιπωρία. Βασίλη Μέγκιους. Εκείνος πήρα μια τσούντα. Καλανιάρες φοιτητρίες.